Λοιπόν, καλημέρα σας. Να μας πείτε έτσι γενικά για τα σημερινά. Παιδιά, σήμερα ξεκινά επίσημα το καρναβάλι. Αν επίσημα έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες. Επίσημα σημαίνει ότι γιορτάζουμε, ψήνουμε, διασκεδάζουμε και υποδεχόμαστε απόψε το βράδυ τη Βασίλισσα του Καρναβαλιού, η οποία θα μπει στην πόλη με τη συνοδεία της για να δώσει το μήνυμα των υπόλοιπων γιορταζών που θα ακολουθήσουν. Είμαστε βέβαιοι ότι όλα θα πάνε καλά, ακόμα καλύτερα από πέρσι, και με αυτή την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά το Συνεργατικό Διαμευτήριο Λεμεσού, που είναι ο κύριος, ο μέγας χορηγός του Καρναβαλιού, συνεχίζει να στηρίζει αυτή τη λαϊκή γιορτή, γιατί και το ίδιο έχει λαϊκές καταβολές και στηρίζεται στη μάζα των ανθρώπων της Λεμεσού και των περιχώρων της. Να ευχαριστήσουμε λίγο για αυτήν την καθεχρονική στήριξη, για αυτήν την ωραία διασκέδαση εδώ, και να ευχηθούμε σε όλους τους συμπολίτες μας καλό καρναβάλι, χαρά, διασκέδαση, αισιοδοξία και ελπίδα, απεριόριστη ελπίδα. Η νέα βασίλισσα, μετά από την αείμνη στην Ισμήνη της δεκαετίας του 60, μαζί με τη βοήθεια του Συνεργατικού Διαμευτηρίου Λεμεσού, θα δώσουμε το μήνυμα ότι πάμε κόντρα ενάντια στην κρίση. Έτοιμοι. Όλα είναι έτοιμα. Για όλα μας τα μόρια του σώματος. Να με λείπει το καρναβάλι, να περνά ο κόσμος καλά, να ξεσκά. Το πιο ωραίο πράγμα. Εγώ στη Βραζιλία, αλλά Βραζίλ. Κύριε Κλεόνα, Αλεξάνδρου. Ο ίδιος. Καρναβαλιστής. Ο καρναβαλιστής. Λεμεσιανός. Βέρος. Μεγάλωσατε το καρναβάλι στη Λεμεσόν τα τελευταία 10 χρόνια περισσότερο. Μόνο εγώ κάνω το καρναβάλι εδώ και 36 χρόνια. Εσύ είσαι αγέννητος, φαντάζομαι. Φαντάσου δηλαδή, πριν 36 χρόνια μέχρι σήμερα. Πόσα στάδια έχω περάσει, πόσα καρναβάλια έχω ζήσει, πόσα καρναβάλια έχουν οργανωθεί και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σήμερα. Να πω ότι έχει μεταξελιχθεί το καρναβάλι σε μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με τη συμμετοχή χιλιάδων καρναβαλιστών, όχι μόνο από την Κύπρο αλλά και από την Κύπρο γενικότερα. Απλά να πω ότι στη μεγάλη μας παρέλαση για φέτος, για πρώτη φορά παρά την οικονομική κρίση, έχουμε 130 άρματα, ομάδες πεζών και θα παρελάσουν πέραν των 15.000 καρναβαλιστών. Αυτό είναι ένα ρεκόρ για το Λεμεσιανό καρναβάλι και είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι το καρναβάλι θα μείνει για χρόνια ακόμα, μιλούμε για πολλά πολλά χρόνια. Είναι το δεύτερο πιο μεγάλο στη Μεσόγειο το καρναβάλι της Κύπρου, της Λεμεσού. Ναι, είναι το μεγαλύτερο της Μεσογείου. Και να αναφέρω ότι στα πολλά συνέδρια που έχω συμμετέχει, τα ευρωπαϊκά συνέδρια του καρναβαλιού, το καρναβάλι της Λεμεσού έχει έναν ξεχωριστό χαρακτήρα, έχει το δικό του χαρακτήρα, διότι μέσα στο καρναβάλι της Λεμεσού διατηρείται η παράδοση με τις καντάδες, κάτι που δεν τα έχουν κανέναν καρναβάλι σε όλον τον κόσμο, και αυτό είναι ένα πολύ πολύ διαφορετικό όσον αφορά τα άλλα καρναβάλια της Ευρώπης. Όπως μας είχατε πει, τα τελευταία 35 χρόνια που είσαστε στο καρναβάλι διοργανωτής, μπορείτε να μας πείτε έτσι λίγο από πιο παγιά μέχρι σήμερα τις διαφορές που υπήρξαν ή κάποια... Οι διαφορές είναι τεράστιες. Να πω καταρχήν ότι το καρναβάλι στα πριν αρκετές δεκαετίες διοργανώταν μέσα στο κέντρο της πόλης, κάτω στον παραλιακό μέτωπο, με τη συμμετοχή μερικών αρμάτων και ατόμων. Ήταν βέβαια μια καλή προσπάθεια την οποία εκτιμήθηκε πάρα πολύ, όμως με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και με το ρυθμό της ζωής έχουν αλλοιωθεί κάποια πράγματα, έχουν αυξηθεί οι συμμετοχές, έχουν αυξηθεί οι κατασκευές, έχουν αυξηθεί οι διάφοροι χωροί που γίνονται στο κέντρο της πόλης, έχουμε πολλαπλασιάσει τις εκδηλώσεις μας, και αυτό είπα είναι ότι είναι μια προσπάθεια του Δήμου Λεμεσού να δώσει μια οικονομική ένεση σε αυτήν την οικονομική κρίση που υπάρχει τώρα στην Κύπρο, στην πόλη μας.
η παρέλαση πριν 35 χρόνια πού γινόταν και πόσα άρματα περίπου θυμάστε? Θυμούμε ότι πριν 35 χρόνια η παρέλαση γινόταν στο κέντρο της πόλης, στην παραλία σχετικά, και περίχαν περίπου 15, 20 με 30 άρματα. Καρναβαλιστές ήταν περίπου 1.000 με 2.000. Αντιλαμβάνεστε τώρα, η διαφορά είναι τεράστια. Αλλά είχε και εκείνο τον καρναβάλι, την ομορφιά του, το χαρακτήρα του, που πραγματικά είναι βάση αυτού του καρναβαλιού που ο Δήμος Λεμεσού έχει στηριχτεί και έχει φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πέστε μας λίγα λόγια για το φετινό καρναβάλι, για τις γιορτάσεις. Να ξεκινήσουμε. Τσικνοπέμπτη, η Λεμεσός γιορτάζει, όλη η Κύπρος γιορτάζει. Ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους καρναβαλιστές για να περάσουμε ένα δεκαήμερο ξενιασιά. Ξεκινήσαμε με τους καλύτερους Ιωνούς φέτος. Ωραία ημέρα μας. Να πούμε ότι φέτος έχουμε τις περισσότερες συμμετοχές από ό,τι είχαμε τις προηγούμενες χρονιές. Αν σκεφτείς ότι φέτος είχαμε, πέρσι είχαμε 110, φέτος έχουμε 130 συμμετοχές για τη μεγάλη παρέλαση. Οι συμμετοχές για την παιδική, το ίδιο για την ερχόμενη Κυριακή, είναι πάρα πολλές. Ένα δεκαήμερο ξενιασιάς, νομίζω όλοι το έχουμε ανάγκη. Ανοιχτή πρόσκληση σε όλους, να ακούσουμε τη Λεμεσό για να περάσουμε όμορφα. Εδώ να πίνουμε, παρόλο που είναι σχετικά νωρίς, για να τιμήσουμε το έθιμο και μόνο γι' αυτό. Ανεργαζόμαστε και τρώμε σουβλάκια, σαλατάκια, χαλουμάκια. Και πίνουμε το κρασάκι μας. Ευχαριστούμε πολύ. Λύση στην κρίση, πώς ονομάζεται το φετινό καρναβάλι, ξέρεις? Πώς ονομάζεται? Η λύση στην κρίση, κάτι έτσι. Κρίση στην λύση, δεν ξέρω. Η κρίση της κρίσης.